Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Έχω πάει. Δεν έχω πάει. Πού, Ντουμπάι. Ναι, τώρα η Aegean σε πάει και Ντουμπάι. Με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Ντουμπάι! Αυτό έχω πάει!
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Thank you.
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και καλώ ορίσατε σε μια ακόμη ζωντανή μετάδοση από το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδα. Δόξα Λευκάδα Βίκο Κόλλα, Ηρακλή Θεσσαλονίκη, για την 30η και τελευταία αγωνιστική τη κανονική διάρκεια του προβλήματο τη Elite League Ερίκο Δινάν. Ένα παιχνίδι με, θα λέγαμε, υψηλό κίνητρο για αμφότερε τι σημερινέ μονομάχου. Βλέπουμε την ομάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση τη βαθμολογία, ισόβαθμη με το Μήλωνα. Με 47 βαθμούς, από την άλλη πλευρά η ομάδα της Λευκάδας με 43 βαθμούς στην 8η θέση, ισόβαθμη με τη Μύκονο. Θα αναλύσουμε βεβαίως κατά τη διάρκεια της μετάδοσης τα όποια σενάρια υπάρχουν για την τελική κατάταξη των δύο ομάδων. Σίγουρα όμως και οι δύο θέλουν απεγνωσμένα τη νίκη για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξη, το καλύτερο πλασάρισμα. Εδώ βλέπουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ομάδα της Δόξας Λευκάδας που μπορεί να είναι δηλωμένος ο Τζόρτζεβιτς στο φύλλο αγώνα, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν θα αγωνίσει λόγω της λάσης που τον ταλαιπωρεί από το προηγούμενο παιχνίδι. Ντόναλτσον, Ερμίδης, Τσέιμπερς, Τζουανόπουλος, Γοργόνης, Ναούμης, Αχφατζίδης, Κουλίδας, Ευσταδιάδης, Βουλγαρόπουλος, Τζόρτζεβιτς και Μερμίκης. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ηρακλή με τους Παπαρέγκα, Σοκ, Αλτίνη, Πουλιανίτη, Πράπα, Τακυρίδη, Μαλέσεβιτς, Σπρίντζιο, Χάρη, Κότα, Σαρικόπουλο και Μαστρογιανόπουλο. Διαιτητές αναμέτρησης, ένα πολύ έμπειρο θα λέγαμε διαιτητικό τρίο. Παπαπέτρου, Καλτσής και Μαρτινάκος. Νομίζω ειδικά ο κύριος Παπαπέτρου είναι ένας από τους καλύτερους διαιτητές της χώρας και γενικά θεωρώ ότι η ΚΕΔ την τελευταία αγωνιστική έχει βάλει πολύ καλούς διαιτητές, πολύ έμπειρους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια λόγω της χρησιμότητας πλέον των αγώνων. Και βλέπουμε εδώ πέρα και τα ομαδικά στατιστικά των δύο ομάδων. Πάνω κάτω θα λέγαμε είναι ισορροπημένα. Δύο παραπάνω rebound βλέπω για την ομάδα του Ηρακλή, δύο παραπάνω assist για την ομάδα της Λευκάδας και δύο παραπάνω λάθη επίσης για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Ενώ συνεχίζεται να έρχεται κόσμος εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδας. Αν δούμε και τις πεντάδες που έχουν επιλέξει οι δύο προπονητές. Επαναλαμβάνω, ο Τζόρτζεβιτς δεν θα αγωνιστεί για την ομάδα της Λευκάδας. Μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια, είτε στα play-in, είτε βεβαίως υπάρχει ένα σενάριο βέβαια αρκετά ακραίο, αλλά υπαρκτό. Να παίξει η Δόξα Λευκάδα στα play-out. Να δούμε αν θα αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια ο Τζόρτζεβιτς. Μένει να το δούμε. Είναι 50-50 οι πιθανότητες από ό,τι μου είπαν. Από εκεί και πέρα, Ντόναλτσον, Ερμίδης, Αχπατζίδης, Κουλίδας, Ευσταθιάδης, η πεντάδα της Δόξας. Για την ομάδα του Ηρακλή, Παπαρέγκας, Πουλιανίτης, Μαλέσεβιτς, Κότας και Μαστρογιανόπουλος. Λοιπόν, με τις λευκές εμφανίσεις η ομάδα της Λευκάδας, με τις μπλε εμφανίσεις η ομάδα του Ηρακλή. Και περίπου 20-30 φίλοι του Ηρακλή που έχουν καταλάβει την αριστερή εξέδρα, όπως βλέπουμε εμείς εδώ ψηλά, έχουν έρθει να υποστηρίξουν το γυραιό.
Μάκης Χριστόπουλος στη σκηνοθεσία και στην τεχνική υποστήριξη, Εφίτσι Μεγκάτο στην εικονοληψία και Μάριος Περδικάρης στο μικρόφωνο και την περιγραφή και τον σχολιασμό του αγώνα. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα αμφίροπο μάτς και στο τζάμπολ Κότας και Σαρπατζίδης. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Λεφτάδας. Ερμίδης για τον Σαρπατζίδη. Ερμίδης για τον Ευσταθιάδη που θα ποστάρει τον Μαλέσεβιτς και θα πίνει την πίσω. Ο Γιάννης Ευσταθιάδης 2-0. Στην πρώτη αυτή επίθεση του αγώνα. Γιαννίτη για τον Μαλέσεβιτς και τώρα ο Μάρκος Γιαννόπουλος. Παπαρέγκας, το σκριν του Κότα. Παπαρέγκας, θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του, λάθος. Η ομάδα του Ηρακλή που τα δύο σενάρια τη θέλουν είτε τέταρτη είτε πέμπτη. Από την άλλη πλευρά η Δόξα Λευκάδας που μπορεί να φύγει μέχρι και ενδέκατη. Το σενάριο που λέγαμε προηγουμένως ότι μπορεί να πάει στα play-out. Με νίκη πάντως θα είναι τουλάχιστον 8η και στην καλύτερη περίπτωση 7η. Τα σενάρια όσον αφορά την κατάταξη της Λευκάδας είναι σαφώς περισσότερα. Υπάρχει εκεί μια πλειάδα ομάδων που παλεύουν να μπουν στα play-in και να αποφύγουν τα play-out. Για τρεις ο Μαλέσεβιτς από την κορυφή θα ευστοχήσει ο Νίκολα Μαλέσεβιτς και 2-3 το πρώτο εύστοχο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Ερμίδης για τον Ζαχπατζίδη, ξανά Ερμίδης. Ευσταθιάδης, Ντόναλτσον. Ένα βηματάκι προς τα πίσω, όχι. Ζαχπατζίδης, για τρεις ο Ζαχπατζίδης με ταμπλό τελικά θα αστοχίσει και τώρα προϋποθέσεις ευνηδιασμού και ο Κώστας. Τάχος του Ζαχπατζίδη, όμως ο Κώστας ξανά κάτω από το καλάθι. Θα πάρει αυτό θα λέγαμε τη δεύτερη ευκαιρία, καθώς δεν ακολούθησε κάποιος παίκτης της Δόξας και 2-5. Προηγουμένως βέβαια ήταν ένα εξαιρετικό μπλοκ του Σαρπατζίδη που προπορεύεται σε αυτή την κατηγορία, με τα μπλοκ στην κατηγορία. Ο Γιάννης Σαρπατζίδης που πραγματικά έχει κάνει ένα εκπληκτικό δεύτερο γύρο, τώρα μια πανέμορφη συνεργασία και καλάθι για τον Ντόναβαν Ντόναλτσον. 4-5. Ο Σαρπατζίδης που έχει πιάσει και τον Τεκουαμανάκη στην πρώτη θέση των rebounder. Μαλέσεβιτς θα αστοχίσει με ταμπλό. Καλή άμυνα εκεί του Ευσταθιάδη. Ερμίδης θα πάρει το αριστερό διάδρομο. Ερμίδης πανέμορφο για τον Ευσταθιάδη. Κάτω από καλάθι με ταμπλό δεν θα καταφέρει να αστοχίσει και το rebound εκεί εύκολα από τον Πουλιανίτη. Μάριος Πουλιανίτης διασχίζει το γήπεδο για τρεις. Ο Μαλέσεβιτς άστοχος. Ο Μαστρογιαννόπουλος με συγχωρείτε. Για τρεις ο Μαστρογιαννόπουλος. Και ο Ερμίδης για τη Δόξα. Σαχματζίδης. Ντόναλτσον για τον Ευσταθιάδη. Κουλίδας βγαίνει από τα σκρίνους Κουλίδας. Θα αστοχίσει το rebound από τον Σέρβο, τον Νίκολα Μαλέσεβιτς. Εξαιρετική πάση στο Μαστρογιαννόπουλο και το 4-7 για την ομάδα του Ηρακλή. Να λοιπόν που ο Ηρακλής μέχρι στιγμής σε δύο ευνηδιασμούς έχει καταφέρει να πετύχει δύο εύκολα θα λέγαμε. Καλάθια προηγουμένως βεβαίως προηγήθηκε η τάπα του Σαρπατζίδη αλλά και πάλι το καλάθι θα λέγαμε ήταν στον ευνηδιασμό. Για τρεις ο Ντόναλτσον θα αστοχίσει το rebound εύκολα εκεί από τον Νίκολα Μαλέσεβιτς και τώρα ο Μαστρογιαννόπουλος. Λάθος εκεί, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ηρακλής θέλει να πάει στο transition. Ντόναλτσον θα πάει αυτός εδώ στον ευνηδιασμό και έχουμε τι. Η μπάλα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Ντόναβαν Ντόναλτσον. Κουλιανίτης για τον Παπαρέγκα. Παπαρέγκας από τα 6,5 μέτρα θα αστοχίσει το rebound από τον Θωμά Κότα. Κότας ποστάρει τον Ζαχπατζίδη, μια όμορφη προσποίηση και το 4-9 για τον Ηρακλή. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που επαναλαμβάνω έχει την υποστήριξη περίπου 20 με 30 φιλάθλων εδώ στη Λευκάδα. Ερμίδης για τον Ευσταθιάδη και τώρα ο Ντόναλτσον. Σκουλίδας, συνεργασία με τον Σαρπατζίδη ο οποίος θα πετύχει τελικά το καλάθι
6-9. Γιαννίτης ψάχνει τον Μαστραγιανόγλου, πάρει το κλέψιμο στη λίδα, θα το καταφέρει. Θα δώσει τον Ερμίδη και ο Ερμίδης έχουμε εκεί ψηλά το κόψιμο από τον Κουλιανίτη. Μάλιστα, μια εντυπωσιακή φάση και από την άλλη πλευρά ο Μαλέσεβιτς θα κάνει το 6-11. Ένα καλάθι που έμοιαζε σίγουρο για τη δόξα τελικά δεν επετέθη και από την άλλη πλευρά ο Σέρβος ο Νίκολα Μαλέσεβιτς κάνει το 6-11. Άναρχο μάτς μέχρι στιγμής, Ντόναλτσον. Ερμίδης θα μπει προς τα μέσα με ταμπλό, θα εστοχίσει. 8-11. Ετοιμάζει τον σοκ ο κόουτς Αγγέλου. Από την άλλη πλευρά ετοιμάζει τον Ναούμι, ο Δήμος Καλαπάτο. Πάει για το κλέψιμο εκεί ο Ντόναλτσον και μένουν 8 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση του Γυραιού. Θα μπει μέσα και ο Πράπας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έξω Πουλιανίτης και Παπαρέγκας. Στεν Σοκ που αγωνίζεται βεβαίως ως Έλληνας με ελληνικό διαβατήριο. Ένας από τους καλύτερους δημιουργούς του πρωταθλήματος. Πέμπτος σε ασίς στο πρωτάθλημα ο Σοκ. 8-13. Ο Μαστρογιαννόπουλος. Το συν 5 ξανά ο Ηρακλής. Εσταδιάδης για τον Σαχπατζίδη. Ενώ μέχρι στιγμή θα πούμε ότι δεν έχει γίνει ακόμα κανένα φάουλ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. 0 φάουλ. Και για τις δύο ομάδες. Του Λίδας. Σαχπατζίδης. Ούτε κόρνα λοιπόν το πρώτο φάουλ. Τώρα σβρίζεται το πρώτο φάουλ. Πάνω στο Γιάννη Σαχπατζίδη. Πάρα πολύ στόρυπο στο γήπεδο, ελπίζω να ακουγόμαστε καλά. Και από την πλευρά της εξέδρας βεβαίως της Λευκαδίδικης ομάδας και από τους Ηρακλειδείς. Δύο βολές για τον σέντερ της Δόξης Λευκάδας. Το φάουλ χρεώθηκε στον Στέργιο Πράπα. Εννέα 13 με την πρώτη εύστοχη βολή του Γιάννη Σαχπατζίδη. Ενώ νομίζω ότι οι φίλοι του Ηρακλή σίγουρα θα ρίχνουν κλεφτές ματιές και στο παιχνίδι στα Μέγαρα της ΕΝΕ με τον Μήλωνα. Στην ουσία ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων αυτών των δύο παιχνιδιών του Ηρακλή εδώ στη Λευκάδα και του παιχνιδιού της ΝΕΜ με τον Μήλωνα θα καθορίσει εμπολής την κατάταξη του Ηρακλή. Μαστρογιαννόπουλος, Μαλέσεβιτς, Σοκ, 10-15. Ενώ δεν ξέρω, βλέπω και τον Νεκάρη από την άλλη πλευρά να είναι στην άκρη του πάντου. Δεν ξέρω, τον βλέπω με άλλα χρώματα μπλούζας. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί ο Κάρη, αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ομολογώ ότι δεν το διερεύνησα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Βλέπω να φοράει μια μαύρη μπλούζα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι παίκτες του Ηρακλή φορούν την κλασική μπλε φόρμα. Πάντως είναι κανονικά και αυτός στη δωδεκάδα. Θα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο, ενώ έχουμε το φάουλ του Κότα στη θέση του Σαρικόπουλος. Τώρα ο Ντόναλτσον, 12-15. Μαστρογιαννόπουλος, Μαλέσεβιτς κάτω από το καλάθι, εξαιρετική ασίστ στον Πράπα. 12-17. Όχι, βλέπω τον Γκάρι να ετοιμάζεται, ναι, δεν έχει κάποιο θέμα. Απλά φορούσε άλλη μπλούζα. Ετοιμάζεται ο Γκάρι να μπει στο παιχνίδι, ο Σινσίρ Γκάρι. Ο Αμερικανός του Ηρακλή. Σαχπατζίδης, κακό σου, την μπάλα για την δόξα ξανά στη διεκδίκηση εκεί. Σοκ και Ευσταθιάδη. Μπαίνει ο Κάρι, έξω ο Σαράδης Μαστρογιαννόπουλος.
Χάρη, Πράπας, Σοκ, Μαλέσεβιτς και Σαρικόπουλος αυτή τη στιγμή πεντάδα για τον Κυραιό. Από την άλλη πλευρά η Δόξα Λευκάδας με τους Ναόμι, Σαφπατζίδη, Ευσταθιάδη, Ντόναλτσον και Σκουλίδα. Ντόναλτσον στην εκπνοή, έρμπολ και το εύκολο και σκουπίδι το μαζεύει ο Σαρικόπουλος. Πράπας θα βγει μόνο στο ρεφνιδιασμό, Πράπας και θα καρφώσει ο Πράπας. Εντυπωσιακή φάση. Θυμωμένος πολύ ο Ντίνος Καλαμπάκος, καλή εσπεσμένο το time out. Κυρίες και κύριοι, 12-19, πάμε στην πρώτη μας διακοπή και γυρνάμε σε ένα λεπτό. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Επιστροφή εδώ στο ΔΑΚ Λευκάδας, φίλες και φίλοι. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα, Ηρακλής Θεσσαλονίκης. 12-19. Έχουμε διανύσει λίγο παραπάνω από 7 λεπτά στο παιχνίδι. Η ομάδα του Ηρακλή βεβαίως με μέχρι στιγμής πολύ καλή επιθετική συγκομιδή. 19 πόντους σε αυτά τα 7 λεπτά και κάτι που έχουμε διανύσει. Καλύτερη μέχρι στιγμής η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναούμης. Και έχουμε βήματα του Σαφπατζίδη, ένα αβίαστο και φθηνό λάθος του σέντερ της Δόξας. Σοκ για τον Μαλέσεβιτς και τώρα οκτάρι. Μαλέσεβιτς, θα ποστάρει ο Σαρικόπουλος τον Σαφπατζίδη. Το τρίτο ομαδικό, η Δόξα δεν έχει κανένα μέχρι στιγμής φάουλ. Μέσα ο Σπρίτζιος, έξω ο Νίκολα Μαλέσεβιτς. Να πούμε ότι παρόν στο γήπεδο είναι και ο Μάκης Γιατράς, ο προπονητής, και ο Τάσος Δέλη Μπαλταδάκης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κλαδοσφαίρησης. Ο Μάκης Γιατράς, που αν δεν κάνω λάθος, είχε ακουστεί το όνομά του για προπονητής του Ηρακλή μετά την αποχώρηση του Γιαπλέ. Το Γενάρη, ενώ είχαμε τώρα τον goal foul του Σκουλίδα, 14-19. Ενώ ο Σαρικόπουλος θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες στην πτώση αυτή και στην επαφή με τον Διονύση Σκουλίδα. Όπως και ο Σκουλίδας στη γωνία του πλάνου, αν βλέπετε, πίσω ακριβώς από το καλάθι όπως δείχνει τώρα η κάμερα, και αυτός δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Κάποια επαφή εκεί στα φρύδια, υποθέτω, βλέπω. Έχουν πάει οι φυσικοθεραπευτές και ο γιατρός του αγώνα. Προφανώς έχουν ματώσει οι δύο αθλητές, ο Ζήσης Σαρικόπουλος και ο Διονύσης Κουλίδας. Και έχουμε αυτή τη διακοπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μιας και υπάρχει αυτή η διακοπή, πώς πάνε τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Elite League Ερίκος Δινάν. Λοιπόν, Πανερυθραϊκός Ερημής Σχηματαρίου 19-13, Ψυχικό Κόρυβος 16-18, Μεγαρίδα Μήλων 20-17, Παπάγου Χαρίλαος Τρικούπης 19-11, Μύκονος Αίας Ευόσμου 17-17,
Πανιόνιος Ίσπυρος Λαμίας 17-24 και Αμίντας Ελευθερούπολη 16-26, στο συν 10 η Ελευθερούπολη. Ενώ την συμπληρωματική βολή θα την εκτελέσει ο Διογέννης Γοργόνης. Και θα αστοχίσει ο Διογέννης Γοργόνης. Παραμένει το συν 5 του Ηρακλή. Κάρι. Κάρι θα δει προς τα μέσα. Τράπας. Όμορφη προσπάθεια αλλά κακό τελείωμα από τον Μπράπα και παραμένει το 14-19. Να δούμε αν η Δόξα μπορεί να μειώσει το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το σύν 7 προηγουμένως για τον Ηρακλή. Γοργόνης, Ασπαζίδης, το φάουλ πάλι του Μπράπα. Δύο βολές σε κάθε περίπτωση ξανά για τον Γιάννη Ασπαζίδη. Ήταν ούτως ή άλλως το 5ο ομαδικό για τον Ηρακλή. Όχι, το φάουλ χρεώθηκε στον Σπρίτζιο. Μουσική 15-19 με τον Γιάννη Σαχπατζίδη. 3-3 βολές όπως βλέπετε. Ήδη 5 rebound. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει σε αυτή την άτυπη μονομαχία. Κακλαμανάκη και Σαχπατζίδη για τον πρώτο rebound της κατηγορίας. Και 16-19. Θα μπει ο Βουγαρόπουλος στη θέση του Σαχπατζίδη. Ο Στράτος Βουγαρόπουλος πέρυσι βεβαίως αθλητής του Ηρακλή. Όπως και ο Διογέννης Γοργόνης στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν φορούσε τα χρώματα του Γυρεού. Και ο Σοκ για τον Ηρακλή. Φάουλ του Ναούμι, πρώτο της Δόξας Λευκάδας. Ενώ να πούμε ότι το γήπεδο είναι νομίζω ασφυκτικά γεμάτο. Σε όλα τα παιχνίδια φέτος οι Λευκαδίτες γέμισαν το κλειστό. Νομίζω όμως ότι στα παιχνίδια με Πανιόνιο, Μύκονο και σήμερα στο μάτς με τον Ηρακλή πραγματικά το γήπεδο πάρα πολύ λίγες θέσεις είναι κενές. Πάνω από 1000 άτομα στο κλειστό της Λευκάδας αυτή τη στιγμή. Βεβαίως μεταξύ αυτών επαναλαμβάνω και κάμπος στις φιλαθλή του Ηρακλή. Λοιπόν, πρώτο φάουλ τώρα για τον Γοργόνη. Κάρι, αριστερό διάδρομο, Κάρι για τον Κώστα και έχουμε το κόψιμο εκεί του Ευσταφιάδη, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τον Ηρακλή. Να δούμε βέβαια το χρονόμετρο τώρα τι θα δείξει. Αυτό λένε τώρα από τον μάκο της Δόξης Λευκάδας, ότι έχει πάει στα 24 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Ανανεώθηκε ο χρόνος προτού αποκτήσει κατοχή η Δόξα. Αυτό τώρα διαβουλεύεται και ο κύριος Παπαπέτρου με τη γραμματεία. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπω να δένεται το μέτωπο του Σκουλίδα και του Σαρικόπουλου. Στην άλλη πλευρά δεν το βλέπετε εσείς. Ακόμα δεν έχουν τις πρώτες βοήθειες οι δύο παίκτες, Σκουλίδας και Σαρικόπουλος, για τις δύο ομάδες. Βλέπω το Σκουλίδα να του έχει τεθεί το μέτωπο. Βλέπω από την άλλη πλευρά ο Σαρικόπουλος να κάθεται στην καρέκλα, προφανώς στο φρύδι κάποιο θεματάκι. Νομίζω κάποια στιγμή θα μπουν ξανά στο παιχνίδι. Λοιπόν, λιγότερο από ένα λεπτό, 59 δευτερόλεπτα και το τέλος της πρώτης περίοδου. Η Δόξα Λευκάδας, η οποία έχει να ξοδέψει ακόμα δύο φάουλ, έχει μόλις δύο ομαδικά. Και το χρονόμετρο πάει στα 6 δευτερόλεπτα για αυτή την επαναφορά του Γυρεού. Ο Στένσοπ τον Μπράπα. Κάρι, ανενόχλητος εκεί ο Κάρι, άστοχος όμως. Και ο Γοργόνης τον Ναούμι. Το σκριν του Μερμίγκη. Ένα εξαιρετικό pick and roll και ο Μερμίγκης θα αστοχίσει. Ακούμπησε το δικτάκι ο Βουλγαρόπουλος. Ίσως από υπερβάλλοντα ζήλο και ο Βουλγαρόπουλος να, αν θέλετε, αλλίωσε άθελά του την προσπάθεια του Μερμίγκη. Ο Γιάννης Μερμίγκης βεβαίως προερχόμενος και αυτός από τον Ηρακλή.
μεταγραφή της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου για την ομάδα της Λευκάδας. Χάρη. Πρίζιος. Χάρη. Θα πάρει την baseline ο Χάρη ανάβω το lay-up. Αστοχή πράπα στο rebound και έχουμε το foul του Μερμίγκη. Τρίτο ομαδικό. Ενώ επανέρχεται ο Μαστρογιαννόπουλος στη θέση του Πράπα. Από τα 18 δευτερόλεπτα το 14 είναι για τον ημίθεο. Πρίτιος Μαστρογιαννόπουλος. Περνάει τον Ναούμι και έχουμε φάουλ χαμηλά. Λογικά είναι χαμηλά το φάουλ. Ξόδεψε και αυτό το φάουλ η δόξα. Είναι το δεύτερο όμως του Ναούμι. Θα βάλει τον Ερμίδιο ο Κώστας Καλαμπάκος αμέσως. Έπεσε κάπως ο ρυθμός. Ο Ηρακλής έχει μείνει στους 19. Πάνω εκεί που λέγαμε ότι στα πρώτα 7 λεπτά είχε πετύχει 19 πόντους. Στα τελευταία 2 δεν έχει πετύχει καλάθι. Το 12-19 έχει γίνει τώρα πλέον 16-19 και ο Κάρι. Να δούμε αν θα βρει σκόρο ο Ηρακλής με την εκπνοή. Κάρι θα βγει προς τα μέσα. Πανέμορφη τρίπλα και καλάθι. Όχι. Άλλη μια άστοχη προσπάθεια του Κάρι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ζεσταθεί ο Αμερικανός του Ηρακλής. 16-19 φίλες και φίλοι είναι το σκορ της πρώτης περίοδου εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκάδας. Να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά εν συντομία στα στατιστικά που μας δίνει βεβαίως η στατιστική υπηρεσία SportStats. 0-4 τρίποντα βλέπω για τη δόξα Λευκάδας. 1-2 από την άλλη πλευρά για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν έχει εκτελέσει βολή. Ισορροπία στο κομμάτι των διπόντων. 4 παραπάνω τα rebound για τον Ηρακλή. 2 κλεψίματα έναντι κανενός για την ομάδα της Δόξας. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Επανερχόμαστε με 1,5 λεπτό. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Έχω πάει. Πού? Ντουμπάι. Ναι, τώρα η Aegean σε πάει και Ντουμπάι. Με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Ντουμπάι. Αυτό έχω πάει. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Πυλών για την δεύτερη περίοδο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκάδας. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα 16, Ηρακλής 19 μετά τα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά και ο Ηρακλής έχει την πρώτη κατοχή σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Σοκ για τον Μαστρογιαννόπουλο. Ο Μαστρογιαννόπουλος θα μπει προς τα μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-21 με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο, ο ηθήνο νους του Ηρακλή, ξανά στο συν 5 ο Γυραιός. 15,2 πόντους κατά μέσο όρο ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, σίγουρα το βαρόμετρο για τον Ηρακλή. Βουλγαρόπουλος θα αστοχίσει εξ επαφής. Ο Σπρίτζιος για τον Σοκ. Και τώρα θα μπει προς τα μέσα ο Μαλέσεβιτς, μπάλα ξανά για τον Ηρακλή. Διαμαρτύρεται για φάουλ εκεί ο Νίκολα Μαλέσεβιτς. Παίκτης της Δόξας Λευκάδας όμως ήταν αυτός που ακούμπησε την μπάλα τελευταίος. Ενώ παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στο Σαρικόπουλο και στο Σκουλίδα. Σε αυτή τη μονομαχία προηγουμένως
τραυματίστηκαν αμφότεροι στο μέτωπο στα φρύδια. Μερμίγκης για τον Ντόναλτσον. Ντόναλτσον θα μπει προς τα μέσα. Γοργόνης, 5 δευτερόλεπτα. Γοργόνης, υποπίεση, εκεί θα στοχίσει κατά το καλάθι όμως ο Αρμίδης. 18-21. Μαστραγανόπουλος. 18-23 ο Σαράντης Μαστραγανόπουλος. Εξαιρετικός και σήμερα. Γοργόνης, το σκριν του Βουλγαρόπουλου. Γοργόνης, παρεμβάλλεται εκεί προς χέρι του Μαλέσεβιτς. Θα μπει προς τα μέσα ο Γοργόνης, έξω και τον Ερμίδη. Προσποιήσει του Ερμίδη από τις βολές σχεδόν θα στοχίσει όμως και ο Γοργόνης ούτε αυτός. Ούτε αυτός και εύκολα ο Μαλέσεβιτς θα κατεβάσει για τον Παπαρέγκα. Σίγουρα εδώ που δεκάδας έχει ένα θεματάκι στις επιστροφές, να μην άνει. Παπαρέγκας. Παπαρέγκας θα μπει προς τα μέσα. Μαλέσεβιτς και έχουμε καλάθι και φάουλ από τον Νίκολα Μαλέσεβιτς. Διαμαρτυρίες για βήματα από την άλλη πλευρά. Το 18-25 όμως είναι γεγονός για τον Ηρακλή. Ενώ θα μπουν ταυτόχρονα και Σκουλίδες και Σαδικόπουλος τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Έξω ο Σπρίτζιος και ο Ναούμης, ψηλώνει την πεντάδα τώρα ο coach Καλαμπάκος και με Μερμίγκη και με Σκουλίδα και με Βουλγαρόπουλο. Αμυγός ελληνική πεντάδα για τη Δόξα Λευκάδας και ο Νίκολα Μαλέσεβιτς έχει την ευκαιρία να πάει και διαφορά στο σύν 8 για πρώτη φορά. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το σύν 7 που είναι και τώρα. Προηγουμένως ήταν το 12-19, τώρα το 18-25. Και ο Ερμίδης για τη Δόξα. Βουλγαρόπουλος για τον Σκουλίδα. Σκουλίδας δεν διστάζει για 3. Θα στοχίσει ο Σκουλίδας το rebound από τον Σαρικόπουλο. Πολύ ψηλά εκεί ο Ζήσης Σαρικόπουλος και ο Σοκ για τον Μαστρογιαννόπουλο. Σαρικόπουλος, Παπαρέγκας, θα πάρει την baseline ο Παπαρέγκας. Μια δύσκολη προσπάθεια, το rebound από τον Βουλγαρόπουλο εκεί, υπό την πίεση Σαρικόπουλου και Μαλέσεβιτς. Και ο Ερμίδης προϋποθέσει ευκαιριασμού για τη Δόξα, όχι. Σκουλίδας. Γοργόνης. Το σκριν του Βουλγαρόπουλου. Γοργόνης από τα 6 μέτρα. Άστοχος, εύκολα και ο Σαρικόπουλος θα μαζέψει το rebound. Και ο Παπαρέγκας για τον σοτ. Σαρικόπουλος. Σε Μαστρογιαννόπουλος, σοτ. Μέσα, 18-27. Στο σύν 9 ο Γυραιός που δείχνει να πατάει καλύτερα μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Ερμίδης. Λάθος το Ερμίδη, όμως παρεμβάλλεται το χέρι του Σοκ. Η μπάλα ξανά για την νέα ομάδα της Λευκάδας. Θα μπει ο Κάρι, θα βγει ο Σοκ. Από την άλλη πλευρά έξω ο Μερμίγκης, μέσα ο Ευσταθιάδης. Η μεγαλύτερη διαφορά για τον Ηρακλή στο σύν 9. Σίγουρα η λήψη Τζόρτζεβιτς πρέπει να βρεθούν ακόμα περισσότεροι πρωταγωνιστές για την ομάδα της Λευκάδας. Σίγουρα ο Ντόναλτσον θα πρέπει να πάρει προσπάθειες. Τρώει ο Βουλγαρόπουλος και έχουμε το φάουλ στην προσπάθεια εκεί του Βουλγαρόπουλου. Και δύο βολές για το στρώτο Βουλγαρόπουλο. Να δούμε σε ποιον χρεώθηκε το φάουλ. Ντόναλτσον και Σαχπατζίδης θα μπουν. Πρώτο φάουλ του Μαλέσεβιτς. Ο Ντόναλτσον στη θέση του Γοργόνη και αν ευστοχίσει ο Βουλγαρόπουλος στην δεύτερη βολή θα μπει στη θέση του ο Γιάννης Σαχπατζίδης. 6-22 για το τέλος. 18-27. Ένα επιμέρους σκορ 2-8 σε αυτή την δεύτερη περίοδο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Στον πρώτο γύρο οι δύο ομάδες που πραγματικά είχαν δώσει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής σεζόν. Στη δεύτερη παράταση του κυριολεκτικού είναι το Μάρς στις 23 Δεκεμβρίου στο Ιβανόφιο 81-78. Η νίκη τότε για την ομάδα του Γιαπλέ, για την ομάδα του Ηρακλή. 63-63 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και 69-69 η πρώτη παράταση. Ο Ηρακλής είχε πετύχει την νίκη, είχε πάρει την νίκη με 81-78, επαναλαμβάνω. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι στο Ιβανόφιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, μπήκε ο Σαχπαντζής, δύο στις δύο γωνίες για τον Βουλγαρόπουλο. Υπό τις διαχές εδώ και τις αποδοκιμασίες για τρεις, ο Παπαρέγκας, 20-30. Όχι, για δύο. Βλέπω για δύο έχει χρεωθεί το καλάδι στο φωτεινό πίνακα. Εξαιρετικό κόψιμο του Παπαρέγκα. Και ξανά ευρυντίες με τον Ηρακλή με τον Μαλέσεβιτς να στοχεί εξ επαφής, αλλά να ακολουθεί ο Κάρι αν είδε καλά. 20-31, ένα ακόμα time out για τον Εντίνο Καλαμπάκο. Στο σύν 11 ο Ηρακλής. Πάμε στο time out, πάμε στη διακοπή μας και γυρνάμε. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Λοιπόν, μεγάλο ντέρμπι βλέπω στην NBC Arena, νεανική εστία Μεγαρίδος Μήλων 30-31. Πολύ μεγάλο μάτς. Ένα αποτέλεσμα που σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Μύκονοσέα Ευόσμου μέχρι στιγμής 26-39. Στο σύν 13 η ομάδα του Έαντα Ευόσμου. Ενώ ο Αμίντας βλέπω ισοφάρισε την Ελευθερούπολη 32-32. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε τώρα να λέμε τα σενάρια, να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Ας απολαύσουμε αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι. Ο Ηρακλής βεβαίως μέχρι στιγμής είναι πολύ καλύτερος, της δόξας. Το σύν 11 νομίζω αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς. Λείπει ο Τζόρτζιβιτς, αυτή είναι η αλήθεια. Για την ομάδα της Λευκάδας. Ερμίδης, Σκουλίδας, Βουλγαρόπουλος. Εκεί το screen, το γιατρής ο Σκουλίδας, υποπίεση, το rebound εύκολα από τον Σαρικόπουλο. Μαστρογιανόπουλος. Αλλαγές μαρκαρισμάτων, το πάνω του είναι ο Σκουλίδας. Μαστρογιανόπουλος για τον Παπαρέγκα. Γιατρής ο Παπαρέγκας μέσα και αυτό. Νομίζω είναι πολύ καλή η ψυχολογία των παιχτών του Ηρακλή. Με τρομερή αυτοπεποίθηση σηκώθηκε ο Νίκος Παπαρέγκας και ευστόχησε. 20-34. Ντόναλτσον. Ο Ντόναλτσον εκεί εγκλωβίζεται και θα χάσει την μπάλα από τον Σαρικόπουλο. Μαστρογιανόπουλος. Πανέμορφη ασίστ στον Κάρι και 20-36. Ο Ηρακλής εξαιρετικός μέχρι στιγμής. Ντόναλτσον, Σαχπατζίδης, Σκουλίδας από το 45. Ψάχνει αυτό το τρίποντο η δόξα να πάρει μια ανάσα και θα την πάρει. 23-36. Μετά από πολλή ώρα η δόξα Λευκάδας βρίσκει καλάδι από τον αρχηγό της, ο Διονύσης Σκουλίδας. Αφρικανόπουλο, Κάρι. Θα μπει προς τα μέσα ο Κάρι. Έχουμε βήματα. Θα πάρει κάποιες ανάσες ο Μαστρογιανόπουλος στη θέση του ο Μάριος Πουλιανίτης.
σίγουρα πρέπει ο Ντίνος Καλαμπάκος να λύσει το γρίφο της αμυντικής αντιμετώπισης του Κάρι. Έχει ήδη 8 πόντους ο Μαστρογενόπουλος, με συγχωρείτε, έχει ήδη 8 πόντους ο Μαστρογενόπουλος. Ντόναλτσον τώρα και έχουμε χαμηλά το φάουλ του Κουλιανίτη. 8 πόντους για τον Σαράντη Μαστρογενόπουλο και 4 ασίστ μέχρι στιγμής. Βάσει της στατιστικής βλέπω είναι ο πολυτιμότερος για τον Ηρακλή. Και γενικότερα μέχρι στιγμής ο πολυτιμότερος του αγώνα. Βλέπω 12 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ο Μαστρογενόπουλος, 10 ο Σαχπατζίδης από την άλλη πλευρά. Ντόναλτσον για τον Σαχπατζίδη. Και τώρα ο Ναούμης. Ναούμης, Ντόναλτσον, 4 δευτερόλεπτα. Ντόναλτσον θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Ένα off-balance shoot, το rebound από τον Κότα και αυτός δίνει τον Κουλιανίτη. Το φάουλ χαμηλά του Ναούμη όμως είναι το τρίτο. Είναι το τρίτο του Ναούμη, σίγουρα ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Καλαμπάκο. Βλέπει πολύ νωρίς τον δεύτερο playmaker του να χρεώνεται με 3 φάουλ. Κάρι, έτοιμο καλάθι για τον Κότα όμως εκεί, αστοχή ο Κότας. Μαλέσεβιτς, Κάρι, διαμαρτυρούνται από τον πάγκο της Λόκου και πρέπει να ανανεώθηκε ο χρόνος και πήγε στους 14. Στα 14 δευτερόλεπτα όμως σε κάθε περίπτωση πατάει την πλάγια γραμμή ο Σινσιρ Κάρι. Με δίδυμο τώρα Βουλγαρόπουλου και Σαχπατζίδη ο Καλαμπάκος. Σαχπατζίδης, Βουλγαρόπουλος και Ναούμης. Πέρα δευτερόλεπτα να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Τελειώνει ο χρόνος και νομίζω έχουμε ένα φάουλ που δεν θα έπρεπε να γίνει για την ομάδα του Ηρακλή. Τελείωνε ο χρόνος. Πρώτο φάουλ του Νίκου Παπαρέγκα, ο οποίος θα δώσει τη θέση του στον Σοκ. Και νέο 14 για την ομάδα της Λευκάδας. Η δόξα που έχει 1 στα 7 τρίποντα. Ο Ντόναλτσον στους 4 πόντους. Πρώτο σκόρερ της δόξας με 6 ο Σαχπατζίδης. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε προηγουμένως, με 8 ο Μαστρογιαννόπουλος, ακολουθεί με 7 ο Μαλέσεβιτς. Ναούμης θα επαναφέρει για την ομάδα της Λευκάδας. Κουλίδας. Κουλίδας για τον Βουλγαρόπουλο με ταμπλό εκεί, η μπάλα θα μπει στο καλάθι. Μια όμορφη συνεργασία και ένα όμορφο τελείωμα για τον Στράτο Βουλγαρόπουλο. 25-36 μειώνει στους 11 από τους 16 η δόξα. Κουλιανίτης, κλέψιμο τους Κουλίδα. Έχουμε φάουλ του Κάρι χαμηλά, τέταρτο ομαδικό για τον Ηρακλή, δεν δίνει βολές. Σίγουρα μέχρι στιγμής η άμυνα της δόξας είναι αρκετά soft, θα λέγαμε. Προηγουμένως ο κλέψιμο του Σκουλίδα ήταν μια εξαιρετική αμυντική προσπάθεια και τώρα πάλι ο Σκουλίδας θα δώσει τον Ντόναλτσον. Ντόναλτσον, Ναούμης από τις 45, θα αστοχίσει στο πράγμα της Ναούμης. Ευκαιρία να πάει σε μονοψήφια διαφορά η δόξα. Την σπαταλά ο Αγρινιώτης Γκάτ. Και τώρα ο Σοκ για τον Κάρι. Μαλέσεβιτς, τον Σαχπατζίδη εκεί, κλέψιμο του Σαχπατζίδη. Να λοιπόν που αρχίζει και βελτιώνεται κάπως η άμυνα της δόξας. Σαχπατζίδης θα φτάσει στο καλάθι, ναι. 27-36 και αμέσως ο Διονύσης Αγγέλου, τρέχοντας μάλιστα, πήγε στην γραμματεία να καλέσει το time out. 1:50 για το τέλος, φίλες και φίλοι του ημιχρόνου. 27-36, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έχω πάει. Δεν έχω πάει. Πού? Ντουμπάι. Ναι, τώρα η Aegean σε πάει και Ντουμπάι. Με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Ντουμπάι. Αυτό έχω πάει. Σοκ για τον Μαλέσεβιτς, επιστρέψε μετά στο κλειστό της Λευκάδας. Για τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, Μαλέσεβιτς εκεί υπό την πίεση του Βουγαρόπουλου, το rebound του Κότα και 27-38. Πιάνει τόπο το time out του coach Αγγέλου, στο συν 11 ξανά η ομάδα του Γυρεού. Βουλγαρόπουλος. Ναούμης, Σαχπατζίδης, θα ποστάρει τον Κώστα. Σαχπατζίδης και έχουμε βήματα. Βήματα του Γιάννη Σαχπατζίδη, καλή άμυνα του Φωμά Κώστα. ...11,8 πόντους σε ένα παιχνίδι ο Γιάννης Αχπατζίδης και 9,1 rebound. Επαναλαμβάνω, πρώτος στη σχετική λίστα μαζί με τον Κακλαμανάκη. Μαστρογιαννόπουλος εκεί τώρα του παίζει μια περίεργη τροπή. Το καλάθι, μπαλά μπήκε και βγήκε. Η δόξα, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, έχει την κατοχή. Ναούμης, Βουλγαρόπουλος, ξανά Ναούμης. Βουλγαρόπουλος. Σκουλίδας, από τα 7,5 μέτρα ο Σκουλίδας, μέσα! Όλο το γήπεδο, ο Θεός θα λειτουργήσουν έξαλλα εδώ οι φίλοι της δόξης από το καλάθι. Ξανά σε μονοψήφια διαφορά, 30-38. Μαλέσεβιτς. Θα δείτε στα μέσα Μαλέσεβιτς, έχουμε το φάουλ με το σώμα στον Μαλέσεβιτς από τον Στράτο Βουλγαρόπουλο. Βολές, είναι μεν το τρίτο ομαδικό, αλλά βεβαίως ήταν στην προσπάθεια σε αυτό το αριστερό μπάσιμο, στο αριστερό drive του Σέρβου. Ο Αμερικανοθρεμένος Σέρβος βεβαίως, ο 34χρονος, ο Νίκολα Μαλέσεβιτς. Δύο βολές. Θα μπει ξανά ο Πράπα στη θέση του Σοκ για την ομάδα του Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά βλέπω να ετοιμάζεται ο Γοργόνης. Ενώ τώρα έχουμε μια διαβούλευση των κύριων Παπαπέτρου Σκαλτσί και τώρα πάει και ο κύριος Μαρτινάκος. Να δούμε κάποια διαμαρτυρία βλέπω εδώ στο κέντρο του κηπέδου από τον κύριο Καλαμπάκο. Θα το δείξει τώρα και η κάμερα. Να δούμε αν είναι στην προσπάθεια το φάουλ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τώρα από εδώ πέρα που βρίσκομαι ακριβώς απέναντι είμαστε, πάνω από τις εξέδρες του κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας. Να δούμε ποια θα είναι η υπόδειξη του κυρίου Παπαπέτρου. Καλή ξανά τον κύριο Σκαλτσί, τον κύριο Παπαπέτρου. Δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις στον κύριο Καλαμπάκο. Ενώ θα βγει ο Κώτας για να μπει ο Σπρίτζιος στη θέση του Ναούμι ο Γοργόνης και στη θέση του Βουλγαρόπουλου ο Ευσταθιάδης. Λοιπόν, δύο βολές για τον Μαλέσεβιτς, 25 δευτερόλεπτα για το τέλος της, του ημιχρόνου και της δεύτερης περίοδου. 30-38, στο σύν 8 ο Ηρακλής, να δούμε αν θα αυξηθεί η διαφορά με τις δύο βολές. 30-39.
30-40. Διψήφια ξανά η διαφορά για τον Ηρακλή. Έξω ο Μαλέσεβιτς, μέσα ο Αλτίνης. Πιθανόν να μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή. 25,4 μένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Κουλίδας, λάθος. Και να λοιπόν που η τελευταία κατοχή είναι για τον Ηρακλή. Ένα φθηνό λάθος στην επαναφορά. Και ο Μαστρογιαννόπουλος οργανώνει αυτή την τελευταία επίθεση. Οκτώ δευτερόλεπτα, Μαστρογιαννόπουλος. Θα προτείνω τον Μαστρογιαννόπουλο. Ένα βήματα προς τα πίσω. Θα αστοχήσει 3 δευτερόλεπτα. Από το κέντρο Σκουλίδας, όχι, ο Γοργόνης το προλάβει. Νομίζω δεν θα μετρούσε ούτως ή άλλως, με αυτό λέει ο κύριος Παπαπέτρου. Λοιπόν, 30-40 κυρίες και κύριοι, δόξα τω Θεώ κάποιος έκανε ένα μικρό comeback, θα λέγαμε στο τέλος. Μείωσε από τους 16 στους 8. Σίγουρα όμως ο Ηρακλής σε γενικές γραμμές είναι καλύτερος και νομίζω αυτό φαίνεται στα στατιστικά. 66% οι βολές, 85% για την ομάδα της Δόξας που έχει εκτελέσει και 4 παραπάνω, αλλά βλέπετε στα δίποτα και στα τρίποτα καλύτερος ο Ηρακλής, 7 παραπάνω τα rebound, 1 παραπάνω η assist και το γυρεό. Ένα παραπάνω λάθος για την ομάδα του Ηρακλή, αλλά σίγουρα η γενική εικόνα είναι ότι ο Ηρακλής παίζει πιο μυαλωμένα και σίγουρα εκμεταλλεύεται πολύ καλά, θα λέγαμε, το γρήγορο παιχνίδι και το transition που προσπαθεί να παίξει σήμερα. Λοιπόν, αυτά εδώ μέχρι στιγμής από το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδας. Σε περίπου 13 με 14 λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους.
κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Ταξιδεύει. Ακολούθησε το. Έλα στη Generation Aegean. Έχω πάει. Δεν έχω πάει. Πού? Ντουμπάι. Ναι, τώρα η Aegean σε πάει και Ντουμπάι. Με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Ντουμπάι. Αυτό έχω πάει. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Έχω πάει. Δεν έχω πάει. Πού? Ντουμπάι. Ναι, τώρα η Aegean σε πάει και Ντουμπάι. Με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Ντουμπάι. Αυτό έχω πάει. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο κλειστό γυμνασίου του Δήμου Λευκάδας, φίλες και φίλοι, λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου ημιχρόνου. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα 30, Ηρακλής Θεσσαλονίκης 40, στο συν 10. Η ομάδα με τα μπλε, η ομάδα του Γυρεού, η οποία βεβαίως με νίκη περιμένει να δει βεβαίως και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κυρίως το μάτς της Μεγαρίδας με το Μήλωνα. Για να δούμε την κατάταξη των ομάδων, ο Ηρακλής, ο οποίος με νίκη θα είναι τέταρτος. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο σενάριο που με νίκη του Ηρακλή θα είναι πέμπτος ο Ηρακλής. Θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Το θέμα είναι να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Αν θα είναι η Μεγαρίδα δηλαδή ή ο Μήλωνας, αυτά είναι τα σενάρια. Σίγουρα η ομάδα του Ηρακλή προτιμάει να έχει απέναντί του τον Μήλωνα, διότι τον έχει στο 2-0. Από την άλλη πλευρά, αν έχει τη Μεγαρίδα, η Μεγαρίδα έχει αυτόν στο 2-0. Τον είχε κερδίσει και στο Ιβανόφιο και στα Μέγαρα. Από την άλλη πλευρά, η Δόξα Λευκάδας που αν ηττηθεί, κοιτάζει βεβαίως και τα υπόλοιπα αποτελέσματα και το μάτς στην Ερυθρέα, πανερυθραϊκός Ερμής Χηματαρίου, και το μάτς στη Μύκονο με Μύκονο Σέα Σεβόσμου, και το Παπάγου Μεσολόγγι και το Πανιόνιος Έσπερος Λαμίας. Βεβαίως, αν παραμείνει, βλέπω εδώ πέρα τον Νέα Σεβόσμου να είναι στο συν 15, μέσα στη Μύκονο. Με τα υπάρχοντα αποτελέσματα, η Δόξα Λευκάδας δεν κινδυνεύει να βρεθεί κάτω από τη 10η θέση, να βρεθεί δηλαδή στην 11η θέση. Βεβαίως το Πανιόνιος Έσπερος Λαμίας είναι στον πόντο, 34-33. Λοιπόν, αυτό θα τα δούμε βεβαίως στο τέλος του παιχνιδιού. Θα έχουμε βεβαίως και τις συνεντεύξεις με τους προπονητές των δύο ομάδων. Να κάνουμε μια αποτίμηση και βεβαίως για το σημερινό παιχνίδι. Αλλά και εν ώψη των play-off και των play-in. Αλλά γενικότερα μια αποτίμηση και για τις 30 αγωνιστικές αυτού του εξαιρετικού πρωταθλήματος. Τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος που πραγματικά μας προσέφερε πολύ δυνατές συγκινήσεις. Με τον Ηρακλή βεβαίως να μην το κρύβει, να θέλει την άνοδο, να διεκδικήσει την άνοδο μέχρι τέλους, να πάει στο Final Four. Από την άλλη πλευρά η Δόξα που φαίνεται να πετυχαίνει το στόχο της, επαναλαμβάνω, εξαρτάται και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα αν ηττηθεί σήμερα, αλλά φαίνεται ότι θα πετύχει το στόχο να αποφύγει τα play-out. Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα. Ενώ έχουμε τώρα μία μικρή καθυστέρηση, γιατί δεν βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή τους διαιτητές. Να δούμε. Δεν βλέπω πού είναι οι διαιτητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
Πάμε να βάλουμε, ναι, να μου λέει τώρα και ο σκηνοθέτης μου, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Είχαμε μία μικρή καθυστέρηση, τώρα μπήκαν οι διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο και θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το διαιτητικό τρίο, η κυρία Παπαπέτρου, Καλτσής και Μαρτινάκος, και θα έχουμε την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Λοιπόν, με μία μικρή καθυστέρηση λοιπόν, το Βελάκι δείχνει δόξα λευκάδες και η πρώτη επίθεση θα είναι για την γηπεδούχο ομάδα. Γοργόνης, Ερμίδης, Ντόναλτσον, Σαχπατζίδης και Σκουλίδας, η πεντάδα της Δόξας. Από την άλλη πλευρά, Κουριανίτης, Κότας, Μαστρογιαννόπουλος, Μαλέσεβιτς και Παπαρέγκας, η πεντάδα του Ηρακλή. Ντόναλτσον θα πάει προς τα μέσα, ο Ντόναλτσον μέχρι με καμπλό, Ντόναλτσον 32-40. Η όλη στους 8 η Δόξα, επαναλαμβάνω, βρέθηκε στο μείον 16, 20-36. Από τον Μαλέσεβιτς, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. 32-42. Κυριαρχεί στο rebound ο Ηρακλής. Ξανά στο συν 10 ο Γυραιός, Σαν Πατζίδης. Ερμίδης. Σκουλίδας για τον Γοργόνη. Ερμίδης θα πάει προς τα μέσα, όχι, να δούμε και θα είναι η επιλογή του, το φλότερ, και 34-42. Άφησαν εκεί τον Ερμίδη και το πλήρωσαν οι παίκτες του Ηρακλή και το θα κατεβάσει ο Κουλιανίτης. Παπαρέγκας με τον Ντόναλτσον απέναντί του. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα η κότα. Την μπάλα ξανά για την δόξα δευκάδας Βίκος Κόλλα. Ντόναλτσον. Σκουλίδας, ξανά Ντόναλτσον. Σκουλίδας. Σαχπατζίδης με ταμπλό. 36-42. Η δόξα δεκάδας που μπαίνει καλύτερα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Το μείον 10 γίνεται μείον 6. Πρώτο του 40 Μαστρογιαννόπουλου στο παιχνίδι και το πρώτο ομαδικό της ομάδας του Ηρακλή. Να ανακόψει τον ευνηδιασμό. Λειτουργεί καλύτερα η Δόξα με αυτό το πιο χαμηλό σχήμα, πιο κοντό σχήμα. Στο 4 ο Σκουλίδας και στο 5 ο Σαχπατζίδης. Γοργόνης. Το σκριν του Σαχπατζίδη. Πάλι ξανά ο Σαχπατζίδης να δώσει χώρο στο Γοργόνη. Κλέβει εκεί όμορφο από παρέτες προσωρινά η μπάλα για ποιον, για τον Ηρακλή. Μπάλα για τον Ηρακλή. Έκλεψε εκεί με τα χέρια του, έβαλε τα χέρια του Παπαρέγκας. Ξαναπήρε την μπάλα ο Σαχπατζίδης, αλλά δεν την κράτησε στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι κερδισμένη κατοχή για τον Γυραιό.
πάνω σε ένα σφιχτικά γεμάτο τριτό γυμναστήριο με κλάδους και του Ηρακλή. Μαλέσεβιτς, υπό την πίεση του Σαχπατζίδη έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ του Σαχπατζίδη, είναι μόλις το πρώτο του. Με το σώμα εκεί, το φάουλ. Και δύο βολές για τον Σέρβο του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, η δόξη σήμερα σε δίκτυο των υπηρεσιών του Βουκ Τζόρτζεβιτς. Μετά τον τραυματισμό του την προηγούμενη εβδομάδα στο κλειστό του Ευόσμου. Θα κάνει αγώνα τρόπο να προλάβει τα play-in. Επαναλαμβάνω, λογικά η δόξα να βρεθεί τα play-in. Ο Βουκ Τζόρτζεβιτς, ο οποίος είχε τραυματιστεί και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, είχε μείνει τότε περίπου ένα μήνα εκτός. Στον πρώτο γύρο, στον δεύτερο γύρο δεν είχε τόσο πολλά θέματα τραυματισμών και αυτό βεβαίως φάνηκε με τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε, ειδικά εντός έδρας. Η δόξα, η οποία έχει 6 στα 6 εντός έδρας στο δεύτερο γύρο, δεν έχει χάσει εδώ στο κλειστό της Λευκάδας μετά τα Χριστούγεννα. Ντόναλτσον τώρα θα απαντήσει ο Ντόναλτσον μετά τις δύο βολές προηγουμένως 38-44. Δύο βολές προηγουμένως εύστοχες από τον Μαλέσεβιτς και απαντάει ο Ντόναλτσον, ο οποίος αρχίζει και δεστεύεται. Μια πανέμορφη ασίστ του Μαστρεγανόπουλου στον Κότα και 38-46. Σαχπατζίδης για τον Γοργόνη. Πουλίδας, Ερμίδης, Σαχπατζίδης, ψάχνει το Σκουλίδα και έχουμε το φάουλ που παραδέχεται ο Νίκος Παπαρέγκας. Δεύτερο του Νίκου Παπαρέγκα στη θέση, δίνει τη θέση του στον Στενσοκ. Ο Εστονός με το ελληνικό διαβατήριο. Έλληνας Naturalizé. Σκουλίδας πατάει τη γραμμή και θα ευστοχίσει στο 46. Η δόξα Λευκάδας, η οποία αρχίζει και αυξάνει το ποσοστό ευστοχίας της από την περιφέρεια, ο σκουτετός παιδιάς. Ο Σκουλιανόπουλος, η γωνία, ο Μαλέσεβιτς αντί προς τα μέσα και με ταμπλό 40-48. Ο Ηρακλής αντέχει, κρατάει μια διαφορά εκεί γύρω στους 10 πόντους. Συν 8 αυτή τη στιγμή. Σαχπατζίδης για τον Ερμίδη, κάτω από το καλάθι ο Ερμίδης. Καλή άμυνα του Σοκ. Μαλέσεβιτς. Το πρώτο του αρχηγού της δόξας, να πούμε, έχει χρεωθεί με 4 φάουλ ο Ναούμης για την ομάδα της Λευκάδας. Σίγουρα ο Ερμίδης θα πάρει στις πλάτες του στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού του δεύτερου ημιχρόνου το οργανωτικό κομμάτι για την ομάδα της Λευκάδας. Μαστρογιαννόπουλος. Αστοχή ο Μαστρογιαννόπουλος, το rebound από τον Φράπα και το φάουλ. Το φάουλ του Σαχπατζίδη. Το επιθετικό rebound του Πράπα, ένα ακόμα επιθετικό rebound για την ομάδα του Ηρακλή. Και ο Στέργος Πράπα στις βολές. Στα 49, μία στις δύο βολές για τον Πράπα και η ομάδα της Λευκάδας με τον Ντόναλτσον. Σαχπατζίδης για τον Ερμίδη, θα μπει προς τα μέσα ο Ερμίδης, θα δώσει πού, θα δώσει το Γοργόνη, με 5 δευτερόλεπτα. Γοργόνη, σταυρωτές από το Γοργόνη, θα ευστοχίσει ο Διογέννης Γοργόνη, 42-49.
μπει ο Σαρικόπουλος, ότι τον ετοιμάζει ο κόουτς Αγγέλου. Στη θέση του Θωμά Κότα. Ακριβώς το μέσο είναι της τρίτης περίοδου. Η ομάδα του Ηρακλή που έχει το προβάδισμα σε όλο το μάτς. Νομίζω η Δόξα Λευκάδας προηγήθηκε μόνο στην αρχή με 2-0. Ντόναλτσον για τον Σαχπατζίδη, εκεί καλή άμυνα του Ηρακλή και ο Μαστρογανόπουλος δραπώνει την μπάλα για τον Σοκ. Λάθος εδώ του Σοκ. Χειροκροτεί όμως ο Αγγέλου την καλή προηγούμενη αμυντική προσπάθεια των παιχτών του. Μαζί βεβαίως με τον Λευτέρη Κακιούση στον πάγκο. Λευτέρης Κακιούσης βεβαίως ζωντανός τρίλος του Ηρακλή. Βοηθός προπονητή βεβαίως και του Παναγιώτη Γιαννάκη στις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 2005 και του 2006. Στο χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι και στο ασημένιο του Παγκοσμίου στην Σαϊτάμα. Γοργόνης για 3 από 45. Μέσα από τον και εδώ που δεν κάνει μειώνει μετά από πάρα πολύ ώρα στους 4. 45-49 με τον πρώην παίκτη του Ηρακλή. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια γρήγορη ματιά τα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα 7 μάτς. Νεανική Εστία Μεγαρίτος Μήλων 51-57. Αμίντας Ελευθερούπολη 59-49. Στο συν 10 ο Αμίντας. Πανιόνιος Έσπερος Λαμίας. Το κεκλεισμένο θηρών παιχνίδι αυτό στο κλειστό του Μήλωνα 46-47. Παπάγου Μεσολόγγι 59-50. Μύκονος Αιγαίος Ευόσμου 42-61. Ψυχικό Κόρυβος 52-50. Και Πανερυθραϊκός Αρτής Κυματαρίου 63-65. Και το momentum αυτή τη στιγμή έχει γυρίσει για την ομάδα της Λευκάδας. Επαναλαμβάνω, η ομάδα του Ηρακλή βρέθηκε στο συν 16, 20-36. Ροκάνησε κάπως τη διαφορά η Δόξα πριν το ημίχρονο, 30-40. Και τώρα βρίσκεται μόλις ένα καλάθι πίσω. Ερμίδης, Σαφπατζίδης από τα 6 μέτρα. Θα αστοχίσει ο Σαφπατζίδης και το rebound από τον Σαράδη Μαστρογιαννόπουλο. Θα αστοχίσει το rebound από τον Στρίτζιο, ο οποίος θα αστοχίσει κάτω καλάθι ξανά ο Στρίτζιο, μέχρι το άστοχο εξεπαθή σουτ του Στρίτζιου και τώρα ο Ερμίδης. Δύο χαμένες ευκαιρίες με τα δύο επιθετικά rebound του Μιχάλη Στρίτζιου και Ερμίδης. Ντόναλτσον για τρίτο. Ντόναλτσον θα αστοχίσει το rebound όπως από τον Γοργόνη. Ο Γοργόνης πραγματικά φαίνεται να είναι ο άσος στο μανίκι του Καλαμπάκου στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ντόναλτσον... Σοκ!
Αντώνιος Αρικόπουλος. Τέταρτο ομαδικό της Δόξας, δεύτερο ατομικό του Διονύση Σκουλίδα. Η Δόξα λοιπόν επιστρέφει. Ένα 19-9 επιμέρους σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, φίλες και φίλοι. 2:28 και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα μπει ο Ναούμης, επαναλαμβάνω, ο Ναούμης είναι με 4 φάουλ για την ομάδα της Λευκάδας. Να πάρει κάποιες ανάσες ο Δημήτρης Ερμίδης. Από την άλλη πλευρά βλέπω βγαίνει ο Σπρίτζιος, βγαίνει ο Μαστρογιαννόπουλος, μέσα ο Κάρι και ο Μπράπας. Κάρι, Σοκ, Μαλέσεβιτς, Σαρικόπουλος και Μπράπας, η πεντάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Ο Μαλέσεβιτς στους 17, ο Σόκος για την ομάδα του Ηρακλή. Σαρικόπουλος, θα ευστοχίσει ο Σαρικόπουλος μετά από πολύ ώρα, ο Ηρακλής βρίσκει σκορ, 49-51. Γοργόνης για το Σαχπατζίδη, όμορφη συνεργασία και φάουλ. Το παραδέχεται αμέσως ο Ζήσης Σαρικόπουλος, δύο βολές για τον Γιάννη Σαχπατζίδη. Δεύτερο φάουλ του Ζήσης Σαρικόπουλου. Στους 10 ο Ντόναλτσον, στους 10 ο Σαχπατζίδης, στους 10 ο Σκουλίδας, στους 7 ο Γοργόνης και οι 7 πόντοι σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνω, Μαλέσεβιτς στους 17 για την ομάδα του Ηρακλή, στους 8 παραμένει ο Σαράτζης Μαστρογιαννόπουλος. Μία στις δύο βολές για τον Σαχπατζίδη, 50-51. Μεγάλο μάτι στη Λευκάδα. Κλέψιμο του Γοργόνη. Μάλιστα ο Γοργόνης, επαναλαμβάνω, είναι εκπληκτικός αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ντόναλτσον θα πάει προς τα μέσα. Ο Ντόναλτσον θα αστοχίσει. Και ο Κάρι από την άλλη πλευρά. Προϋποθέσεις του διεθνού και τον Ηρακλή. Σαρικόπουλος. Φάουλ του Σαχπατζίδη με το σώμα. Μάχες τώρα εδώ των δύο σέντερ. Προηγουμένως έκανε ο Σαρικόπουλος το φάουλ του Σαχπατζίδη. Τώρα το ακριβώς αντίστροφο. Ο Σαχπατζίδης κάνει το φάουλ στον Ζήση Σαρικόπουλο. Ο Ζήση Σαρικόπουλος βεβαίως έκλεισε το 34 την προηγούμενη Κυριακή. Η γενέθλια 31 Μαρτίου. Στη χρυσή γενιά των 90ριδων θα λέγαμε. Με Σλούκα, Μάτζαρη, Παπά, Γιάνκοβιτς, Παπα-Νικολάου. Εκείνη η πολύ μεγάλη γενιά μαρτυρικολιστών της εθνικής μας ομάδας. Και ο Κασελάκης βεβαίως αυτή. Και βεβαίως ο Ζήσης Σαρικόπουλος. 50-52. Η Δόξα Λευκάδας που δεν έχει πάρει το προβάδισμα, ισοφάρισε προηγουμένως το 49-49. Και με τις δύο βολές του Σαρικόπουλου πάμε στο 50-53. Μπαίνει ο Σπρίτζιος, παίρνει ανάσες ο Μαλέσεβιτς. Ενώ ακούγονται, ίσως τους ακούτε, τους φίλους του Ηρακλή. Και παραλαμβάνω περίπου 25-30 άτομα στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδας. Παρόν επαναλαμβάνω, Τάσος Ντέλι Μπαλταδάκης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, αλλά και ο coach γιατράς, ο Μάκης γιατράς. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να τους δείξει λίγο, τον coach τον Τάσο Ντέλι Μπαλταδάκη και τον Μάκη γιατρά, ακριβώς αριστερά εκεί. Να τους πιάνει τώρα η κάμερα. Ακριβώς πίσω από το Γοργόνη, δίπλα από το Γοργόνη, που θα επαναφέρει. Ευχαριστούμε την Εύη Τσιμικάτου για το πλάνο και ο Μάκης Χριστόπουλος, επαναλαμβάνω, σκηνοθέτης μας, παρόν σε όλα, σε όλα τα παιχνίδια, μαζί με τον Χρήστο και τον Γιωργόπουλο, βεβαίως τους δύο σκηνοθέτες μας, που πραγματικά με βοήθησαν πολύ φέτος σε αυτές τις μεταδόσεις που κάνουμε εδώ στη Λευκάδα για λογαριασμό της ΕΟΚ και της Sportstats, βεβαίως, που είναι η παραγωγός εταιρεία. Ντόναλτσον τώρα για τον Βουλγαρόπουλο και τι έχουμε. Έχουμε φάουλ χαμηλά. Συνήθιζε ο κύριος Καλτσής. Το δεύτερο φάουλ του Σοκ. Τέταρτο ομαδικό του Ηρακλή. Μπάλα απ' έξω για τη Δόξα Λευκάδας. 1:20 για την τρίτη περίοδο, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο κλειστό της Λευκάδας. Ναούμης. Ντόναλτσον. Το σπρίζει απέναντί του. Θα τον παίξει στα πόδια, να δούμε. Ίσα που σώζει την κατοχή για τρεις ο Γοργόνης.
αυτή τη φορά θα είναι άστοχος ο Γοργόνης και τώρα ο Κάρι. Κάρι θα μπει προς τα μέσα, θα νικήσει τον Βουλγαρόπουλο, θα πάρει και το φάουλ. Ένα πολύ σημαντικό καλάθι για τον Ηρακλή με τον Σινσίρ Κάρι. Να έχει την ευκαιρία να κάνει το 50-56 αν ευστοχίσει βεβαίως την βολή μετά το φάουλ του Βουλγαρόπουλου. Δεν θα το κάνει όμως. 50-55 παραμένει το σκορ. Μπήκαν στο τελευταίο λεπτά της τρίτης περίοδου, φίλες και φίλοι. Πουλίδας, Ντόναλτσον. Έχουμε το φάουλ του Σπρίτζιου. Νομίζω είναι σε αυτόν το φάουλ. Στο νεαρό, το 18χρονο. Forward και έχουμε βολές για το Σκουλίδα. Στην προσπάθεια να βγει από τα σκρίνε εκεί ο αρχηγός της Δόξας. Ενώ θα βάλει ξανά τον Ερμίδη ο κόουτς Καλαμπάκος. Θα προστατεύσει τον Ναόμι για την άμυνα. Επαναλαμβάνω, ο Ναούμις με 4 φάουλ, ο μοναδικός παίκτης στο παιχνίδι. Με 3 φάουλ ο Σαχπατζίδης, ο οποίος καθώς αποσύρθηκε στη θέση του Βουλγαρόπουλος. Έξω τώρα η βολή του Σκουλίδα. Όπως βλέπετε, στους 10 πόντους ο Διονύσης Σκουλίδας με 2 στα 3 δίποντα και 2 στα 5 τρίποντα. 51-55, 1 στις 2. Δικαιωθεί ο Κάρι, ακόμα μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Αμερικανό. 51-57, ο Ηρακλής παίρνει μια βαθιά ανάσα στο συν 6. Και όλος ο χρόνος για τη Δόξα. Τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου, Ερμίδης. Ντόναλτσον και τον Βουλγαρόπουλο. Γοργόνης. Σκουλίδας, στη γωνία ο Ερμίδης θα πάρει την baseline. Βουλγαρόπουλος θα πάει προς τα μέσα και θα ευστοχίσει ο Βουλγαρόπουλος. Μια εξαιρετική προσπάθεια, ομαδική προσπάθεια των τακτών της Δόξας. Θερμός και το κόσμο τον Δίνο Καλαμπάκο για αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια. 53-57 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το σκορ αυτής της περίοδου, της τρίτης περίοδου. Ένα σερί, ένα επιμέρους σκορ 23-17 για τις δύο ομάδες, 23-17 για τη Δόξα Λευκάδας. Πάμε να δούμε λοιπόν. Βλέπουμε εδώ πέρα μια αύξηση των ποσοστών της Δόξας Λευκάδας, το 54% στο δίποντο, έναντι 55% του Ηρακλή. Τα rebound όμως σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων, 11 παραπάνω rebound για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο που κάνει τη διαφορά. Ο Ηρακλής προηγείται χάρη σε αυτές τις ανανεώσεις των κατοχών. 4 παραπάνω τα λάθη για τον Ηρακλή. Πάμε λοιπόν στη διακοπή μας και γυρνάμε σε ένα λεπτό. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Λοιπόν, επιστροφή στο ΟΠΑΠ Λευκάδας, φίλες και φίλοι του μπάσκετ. Να καλησπερίσουμε και τους ακροατές του ΕΟΚ Web Radio που μας ακούν βεβαίως του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
και βεβαίως πολύ μεγάλη ακροαματικότητα σήμερα. Βεβαίως και την κορυφή του Ηρακλή μας παρακολουθούν. Πανέμορφη στην πρωτεύουσα. Φάουλ του Βουλγαρόπουλου πάνω στον Σαρικόπουλο. Πανιόνιος στις προσλαμίες 56-54 βλέπω στην κόψη του ξεκαφή το μάτς. Ο Μίλων φαίνεται ότι παίρνει μια μεγάλη νίκη στην MBC Arena. Είναι στο σύν 15 αυτή τη στιγμή. Μεγαρίδα Μίλων 59-74. Κουλιανίτης. Τάπα του Ερμίδη. Κόψιμο εκεί του Ερμίδη. Δυσκόλεψε πολύ το σουτ του Κουλιανίτη. Και τώρα ο Ντόναλσον. Από τα 6 μέτρα ο Ντόναλτσον θα στοχίσει το rebound. Τι έχουμε, έχουμε το foul πίου του σοκ. Foul του σοκ. Διαμαρτύρεται τώρα εδώ ο Εσθονός. Στη δεύτερη θητεία του ο Έλληνο Εσθονός στον Ηρακλή. Είχε αγωνιστεί και το 18-19 στην ομάδα του Γυρεού. Έχει περάσει και από Μεσολόγγι και από Ελευθερούπολη. Είναι, θα λέγαμε, ό,τι θα λέγαμε, είναι ο μοναδικός παίκτης του Ηρακλή που έχει παίξει και στα 29 παιχνίδια της σεζόν. Και τώρα έχουμε το φάουλ στον Βουλγαρόπουλο στην προσπάθεια. Ο Στράτος Βουλγαρόπουλος θα εκτελέσει 2 βολές. Σίγουρα οι βολές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε ένα τόσο κλειστό μάτς. Τρίτο φάουλ του Σαρικόπουλου. Ο Βουλγαρόπουλος μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, είναι εύστοχος 2 στις 2 στο παιχνίδι. Στους 6 πόντους, ο ύψος 2 και 17 σέντερ της δόξας, 2 στα 3 δίποντα, 2 στα 2, 2 στις 2 ελεύθερες βολές. Συνεχίζει εύστοχος, 54-57. Ο Έασεβός μου είναι στο σύν 24 μέσα στη Μύκονο. Μύκονος Έασεβός μου 46-70. Εντυπωσιακό διπλό για την ομάδα του Μπούτσκου από ό,τι φαίνεται. Δεν νομίζω να ανατραπεί αυτή η διαφορά. 55-57. Ξανά σε διαφορά ενός καλαθιού η δόξα. Πανέμορφη πιρουέτα, εξαιρετικό τελείωμα. Δείχνει την κλάση του εδώ ο Μαστραγανόπουλος. 55-59. Ερμίδης για τον Σκουλίδα. Ντόναλτσον και Βουλγαρόπουλος για τον Γοργόνη. Γυρνάει η μπάλα για την ομάδα της Λευκάδας. Ερμίδης. Ντόναλτσον. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Ερμίδης. Μια προσποίηση στα 6. Τα 6 μέτρα και έχουμε ό,τι λένε ότι δεν μετράει. Μάλιστα. Να δούμε. Οριακό, πολύ οριακό, πολύ οριακή φάση. Έκανε την προσποίηση ο Ερμίδης. Δεν σηκώθηκε για 3. Έκανε μια προσποίηση από τα 6 μέτρα. Πέτυχε το καλάθι. Αλλά νομίζω ήταν κατηγορηματικός εκεί ο κύριος Μαρτινάκος, αν δεν κάνω λάθος, ο τρίτος διαιτητής. Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν μετρούσε το καλάθι. Και έχουμε τεχνική ποινή, να δούμε. Τεχνική ποινή στον πάγκο της δόξας. Να λοιπόν μια φάση που μπορεί να κλείσει πολλά. Και στην επίπεδο ψυχολογίας. Ο Σοκ πετυχαίνει την βολή της τεχνικής ποινής. 55-60. Από δοκιμασίες εδώ πολύ βεβαίως οι χειρές από τους φίλους της Λευκάδας. Μαστρογιαννόπουλος. Πάλι το ριμπάουντ για τον Ηρακλή από τον ίδιο τον Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος δεν θα εκτελέσει για 3. Στην γωνία είναι ο Πράπας, θα αστοχίσει το ριμπάουντ τελικά από τον Σαρπατζίδη. Σώζει την κατοχή ο Ερμίδης, εκείνη ηρωικά θα λέγαμε. Ερμίδης,
Θα πάει προς τα μέσα με τα μπλό, θα ευστοχίσει ο Δημήτρης Ορμίδης. Ο αριστερό κύριος Γκάρτης δόξας δικαιώνεται, 57-60. Σοκ πάει μόνος του. Σαν τρέιλερ εκεί ο Μαστρογιαννόπουλος, Πράπας, Μαλέσεβιτς. Δεν θα πετύχει το καλάβι, θα πάρει όμως το φάουλ. Είναι μόλις το πρώτο φάουλ του Δημήτρη Ερμίδη, δύο φορές όμως για τον Σέρβο. Σίγουρα ένα εξαιρετικό μάτς. Ειδικά θα λέγαμε στο δεύτερο ημίχρονο με την που η δόξα επανήλθε. Ένα μάτς για γερά νεύρα. Και επαναλαμβάνω, στον πρώτο γύρο ένα από τα καλύτερα μάτς της κατηγορίας φέτος. Το Ηρακλής Δόξα Λευκάδας, η δεύτερη παράταση έχει κρυθεί. Ο Ηρακλής είχε επικρατήσει 81-78. Φαίνεται ότι και σήμερα θα κρυθεί στην πολύ μικρή λεπτομέρεια αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, ο Ηρακλής στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού έχει το προβάδισμα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ελέγχει το μάτς. Η Δόξα και με τη βοήθεια του κόσμου της έχει επιστρέψει αρκετές φορές και βρίσκεται σε απόσταση βολής. Νίκολα Μαλέσεβιτς στους 17 και τώρα στους 18. 57-61. Και 57-62. Δημήτρης Ερμίδης και τον Ντόναλτσον. Ενώ αν βλέπω καλά υπάρχει ένα είδος ζώνης, να δούμε ποια είναι η αμυντική τώρα τακτική του Ηρακλή. Πατάει ο Ερμίδης, δεν θα ευστοχίσει. Πατούσε τη γραμμή του τριπόντου. Μαστρογιαννόπουλος. Μαλέσεβιτς. Από τις 45 ολομόναχος ο Μαλέσεβιτς θα αστοχίσει πάλι το rebound για τον Ηρακλή. Τα rebound σίγουρα κάνουν τη διαφορά σήμερα για τον Γυραιό. Τώρα ο Παπαρέγκας προσάρει τον Ερμίδη. Υπό την πίεση εκεί του Ερμίδη θα αστοχίσει το rebound, το καθαρίζει ο Ντόναβαν Ντόναλτσον. Ο Αμερικανός από τον Νέσβιλ του Τενεσί θα κατεβάσει. Σαχπατζίδης για τον Ερμίδη. Σκουλίδας, Σαχπατζίδης, Ντόναλτσον. Μια προσποίηση του Ντόναλτσον και μέσα. 59-62. Φάουλ του Αμερικανού της δόξας πάνω στον Στεν Σοκ. Επαναλαμβάνω, ο Μίλων φαίνεται να παίρνει μια σπουδαία νίκη στην NBC Arena, είναι στο σύν 15, 3,5 λεπτά και το τέλος, 66-81. Μαστρογιαννόπουλος, εξαιρετικός ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, 59-64, time out του Καλαμπάκου, απογοητευμένος από αυτή την άμυνα των παιχτών του. Πάμε στις διαφημίσεις στους χορηγούς μας και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Τώρα η Aegean σε πάει και Dubai με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Dubai! Αυτό έχω πάει! Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
Λοιπόν, γυρνάμε εδώ στο Δάκλευ Κάδας. Βλέπω ότι το παιχνίδι στο κλειστό του Αμίντα είναι Αμίντας Ελευθερούπολη 77-63. Άρα, αν παραμείνουν τα σκορ όπως έχουν, δηλαδή με νίκη του Μήλωνα ή τα της Ελευθερούπολης, ακόμα κι αν κερδίσει ο Ηρακλής, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, ο Ηρακλής είναι πέμπτος. Λοιπόν, ζώνη τον Ηρακλή τώρα, δεν είναι ξεκάθαρο. Ο Σκουλίδας για τον Ναούμη. Ο Μαστρογιαννόπουλος με το πόδι εκεί. Επαναλαμβάνω, με νίκη Μήλωνα ή τα Ελευθερούπολης και νίκη Ηρακλή, θα έχουμε πέμπτο τον Ηρακλή, τέταρτη τη Μεγαρίδα, τρίτο τον Μήλωνα. Όχι, τρίτη την Ελευθερούπολη και δεύτερο τον Μήλωνα. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε βεβαίως μετά το τέλος του παιχνιδιού. Να δούμε και τι γίνεται και στο κομμάτι των play-in για τη Δόξα Λευκάδας. Έβλεπα προηγουμένως ότι η ομάδα της Λαμίας προηγείται μέσα στο κλειστό του Μήλωνα επί του Πανιωνίου με 3 πόντους. Τώρα βλέπω ότι έχει περάσει μπροστά ο Πανιώνιος. Λοιπόν, λάθος εδώ, επαναφορά. Παπάγου Χαρίλαος τρικούπησε 75-61. Αν την νίκη, από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, διαφαινόμενη νίκη, γιατί ακόμα τα παιχνίδια δεν έχουν τελειώσει. Διαφαινόμενη νίκη για την ομάδα του Παπάγου. Είμαι Μαστρογιαννόπουλος. Φάουλ του Γοργόνη, τέταρτο ομαδικό της Δόξας. Μπαλά απ' έξω, ξανά για τον κύριο. Η οποία αποδίδει και τώρα η ομάδα της Δόξας, Εσοδιάδης. Με ταμπλό Εσοδιάδης, νικάει το Μαλέσεβιτς και 61-64. Έχουμε διακοπή γιατί είναι πεσμένος κάτω ο Ντόναλτσον. Την άλλη πλευρά. Θα σηκωθεί ο Αμερικανός, δεν έχει κάτι. 61-64, 5,5 λεπτά για το τέλος, φίλες και φίλοι. Η ομάδα της Λευκάδας, η οποία μείωσε στους 3 με τον ευνηδιασμό του Γιάννη Εσοδιάδη. Μαστρογιαννόπουλος. Μαλέσεβιτς. Ριμπάου του Σαρπατζίδη και τώρα ο Ντόναλτσον. Ναούμις. Ντόναλτσον ολομόναχος από την κορυφή. Δεν θα είναι καλό το σουτ. Πολένει ο Ντόναλτσον. Μαλέσεβιτς. Καλή άμυνα εκεί, η μπάλα ξανά για τον Ηρακλή όμως. Ο Ντόναλτσον θα δώσει τη θέση του στον Γοργόνη. Κουτσίνει λίγο εκεί ο Αμερικανός. Όλο το ιατρικό team της Δόξας πέφτει πάνω του. Και ο Σοκ τον Πράπα. Μαλέσεβιτς, Μαστρογιαννόπουλος για 3, θα είναι άστοχος το rebound από το Σαρπατζίδη τελικά. Προσπάθησε και ο Κόντρας, δεν τα κατάφερε, καλό block out του Γιάννη Σαρπατζίδη. Ναούμις. Σκουλίδας, ξανά Ναούμις. Εσταθιάδης για ποιον. Έχουμε φάουλ του Κότα. Διαμαρτύρεται για επιθετικό ο Αγγέλου. Το φάουλ χρεώθηκε στον Θωμά Κότα. Είναι το τέταρτο ομαδικό του Ηρακλή. Δεύτερο για τον Κότα.
ήρθε στον Ηρακλή από την ΑΕΚ το Δεκέμβριο και βοηθάει βεβαίως πάρα πολύ το γύρεο. Ναούμις. Και έχουμε τώρα το επιθετικό φάουλ του Ευσταθιάδη. Στην προσπάθεια για σκριν πάνω στο Σκουλίδα. Χρεώνεται με φάουλ, με το πρώτο του φάουλ ο Γιάννης. Όχι, είναι στο Σαχπατζίδη το φάουλ. Στο Σαχπατζίδη το φάουλ, τέταρτο του Σαχπατζίδη. Να είναι λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα κληθεί να διοικητιστεί λοιπόν 4 φάουλ. Ο σέντερ της Δόξας. Χρεώθηκε μαζεμένα από τα 4 φάουλ. Το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Μαλέσεβιτς. Αν είναι πάλι φάουλ, να το μεταξύ να έχει χρεωθεί. Πάλι στο Σαχπατζίδη έχει χρεωθεί το φάουλ. Αν είναι στο Σαχπατζίδη θα μιλάμε για αποβολή. Ναι, πράγματι. Που θα λέγαμε ίδιο σενάριο με το παιχνίδι με τον Εύοσμο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Σαχπατζίδης που χρεώθηκε μαζεμένα 5 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα πάρα πολύ εκνευρισμένος εκεί. Χτυπάει, πετάει το μπουκάλι που πάει να πιει νερό εκεί ο Σαχπατζίδης. Λογικά το είδατε στο βάθος του πλάνου, πήγε ο πρόεδρος της δόξης εκεί να τον ενθαρρύνει. Άρα με Βουλγαρόπουλο εδώ στην Ελλάδα. Θα πούμε το τελευταίο τετράλεπτο κύριε Σιγή, ο Βουλγαρόπουλος που έχει 2 φάουλ. Να δούμε αν ο Ντόναλσον θα επιστρέψει. Σίγουρα αν δεν επιστρέψει και ο Ντόναλσον στην δόξη της Ελλάδας θα βγει πραγματικά αποδεκατισμένη. Ο Μαλέσεβιτς με 2 στις 2, 61-66. Γοργόνης. Ναούμις. Σκουλίδας από 45 μέσα. 64-66. Δεν τα παρατάει η δόξα. Μαλέσεβιτς. Αφού στα μέσα ο Μαλέσεβιτς για τον Κώτα. Μπάλα ξανά και τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί, αλλά ο κύριος Μαρτινάκος νομίζω λέει ότι τελευταίος ακούμπησε ο Βουλγαρόπουλος. 13 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Μαστρογιαννόπουλος. Μαλέσεβιτς. Μαστρογιαννόπουλος. Δεν θα κάνει το τρίπλο. Θα δούμε προς τα μέσα ο Μαστρογιαννόπουλος. Και θα δικαιωθεί 64-68 ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος. Θα οδηγεί τον Ηρακλή. Και μένουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Οδεύουμε προς το τέλος. 3-20 και το τέλος, φίλες και φίλοι. Στο συν 4 ο Κυραιός. Βουλγαρόπουλος για τον Ναούμι. Ευσταθιάδης για 3. Μέσα ο Ευσταθιάδης. 67-68. Εκπληκτικός ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος, ο 26χρονος γκάρ του Ηρακλή. Οδηγεί εκ του ασφαλούς του νομάρου του Γοργόνης. Παπαδίσιο Παπαδί. Τρομερό παιχνίδι. Ο Μαστρογιαννόπουλος στους 16 φίλες και φίλοι. Να μην προς τα μέσα, να δώσει μια εκπληκτική ασίστ το Μαλέσεβιτς. Τα κάνει όλα, τα κάνει όλα ο Μαστρογιαννόπουλος. Ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Λοιπόν, 69-72. Πάμε στους κορυφούς μας και γυρνάμε σε ένα λεπτό. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους.
που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Λοιπόν, 2 και 16 για το τέλος. 69-72. Βλέπω ο Πανιώνιος είναι στο συν 4 με τον Έσπυρο Λαμίας. Το σχηματάρι πρέπει να είναι τελικό αυτό, 82-88. Βλέπω έχει κερδίσει μέσα στην Ερυθρέα. Για τρεις ο Σκουλίδας. Δεν θα μπει και τώρα το rebound από τον Κότα. Ευκαιρία να ισοφαρίσει τώρα εδώ η Δόξα Λευκάδας. Θα παίξει τα πόδια του Βουλγαρόπουλου, θα μπει προς τα μέσα. Θα αστοχίσει αυτή τη φορά η μπάλα για τον Ηρακλή. 1-43 για το τέλος. Θα μπει ξανά ο Ντόνοβαν Ντόναλτσον. Επαναλαμβάνω, νίκη Μίλωνα, νίκη Ηρακλή και ήττα Ελευθερούπολης που από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, εδώ το παιχνίδι είναι ακόμα στην κόψη του ξηραφιού. Αλλά νομίζω η νίκη του Μίλωνα και η ήττα της Ελευθερούπολης είναι σίγουρες πια. Ελευθερούπολη δεύτερη. Τρίτος ο Μίλωνας. Τέταρτη η Μεγαρίδα. Πέμπτος ο Ηρακλής. Αν χάσει ο Ηρακλής, πάει τρίτη η Ελευθερούπολη και δεύτερος ο Μίλωνας. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο Ηρακλής θα είναι πέμπτος. Και θα παίξει με τη Μεγαρίδα στο 4-5. Με τη Μεγαρίδα να τον έχει στο 2-0. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της Δόξας Λευκάδας, εκεί έχουμε πολλά σενάρια. Φαίνεται ότι ο Ερμής Χηματαρίου είναι 7ος. Κέρδισε στην Ερυθρέα. Η Μύκονος ηττήθηκε. Ο Μαχπεγανόπουλος δεν θα ευτοχίσει το rebound από το Γοργόνι. Τώρα δούμε στο τέλος αυτά. Να δούμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Τώρα παίρνουμε στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Σταδιάδης, Κουλίδας. Βουλγαρόπουλος, λάθος και το κλέψιμο του Πράπα. 69-74. Time out του Ντίνου Καλαμπάκου. 1-15, 1-20 θα διορθώσουμε. Διορθώσουμε 1-19 και το τέλος γυρνάμε σε ένα λεπτό. Δεν έχω πάει. Πού? Ντουμπάι. Ναι, τώρα η Aegean σε πάει και Ντουμπάι. Με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Ντουμπάι. Αυτό έχω πάει. Λοιπόν, μέχρι να επιστρέψουν οι παίκτες των δύο ομάδων στο παρκέ, βλέπω τους παίκτες του Ηρακλήδη να μπαίνουν. Λοιπόν, αν παραμείνουν τα σκορ ως έχουν, θα έχουμε ήττα της Δόξας Λευκάδας, ήττα της Μικόνου, νίκη του Παπάγου, ήττα του Έσπερου Λαμίας που αυτή τη στιγμή βλέπω είναι στο μείον 6 από τον Πανιόνιο και ήττα του Πανερυθραϊκού. Άρα, αν έχουμε αυτό το σενάριο, η Δόξα Λευκάδας είναι 8η. Το σχηματάρι κέρδισε μέσα στον Πανερυθραϊκό, άρα είναι 7ο. Παπάγου 9ος, Μύκονος 10η, 11ος ο Έσπερος Λαμίας και το 10ος ο Πανερυθραϊκός. Επαναλαμβάνω με τα τωρινά σκορ. Δεν μπορώ να δω ποια παιχνίδια έχουν λήξει. Σε κάθε περίπτωση
Πάμε να δούμε αν η Δόξα μπορεί να γυρίσει το μάτς εδώ. Είναι στο μείον 5. Σίγουρα θέλει σκορ σε αυτή την επίθεση. Γοργόνης, φάουλ, ψηλά, του Κότα. Αν είναι του Κότα είναι το τρίτο, ο Γοργόνης θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές. Πράγματι, είναι το τρίτο φάουλ του Θωμά Κότα. Λοιπόν, νομίζω ότι το Πανιόνιος Ίσπερος Λαμίας είναι τελικό 70-64. Ψυχικό κόρυβος 73-72, μεγάλη νίκη γύρω ψυχικό. 2-2 βολές για τον Γοργόνη. Νομίζω ότι είμαστε πλέον στο μοναδικό μάτι που κρίνεται η νίκη αυτή τη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα έχουν κρυφτεί. Πάμε να δούμε. Μαστραγανόπουλος. Αν πετύχει καλά τώρα ο Ηρακλής, νομίζω είναι αγκαλιά με τον διπλό. Μαστραγανόπουλος. Εκπληκτικός ο Σαράντης Μαστραγανόπουλος. Κάνει τη χαρακτηριστική κινήση ότι το παιχνίδι τελείωσε. Μεγάλο τρίποντο. Να δούμε όμως αν η Δόξα έχει απάντηση. Γοργόνης. Αστοχή ο Γοργόνης, διαμαρτύρεται για φάουλ και νομίζω ότι πλέον ο Ηρακλής είναι αγκαλιά με τον διπλό εδώ στη Λευκάδα. Δεν κάνει φάουλ η Δόξα. Φίλες και φίλοι, ένα πολύ μεγάλο μάτς σε λίγη με διπλό για το Γυραιό. Ο σοκ τον Μαλέσεβιτς, από τα 6 μέτρα ο Μαλέσεβιτς θα ευστοχίσει 71-79. Μένουν 5 δευτερόλεπτα να δούμε αν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Ναούμης, για 3 ο Ναούμης από την άλλη πλευρά θα αστοχίσει. Φίλες και φίλοι, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα 71, Ηρακλής Θεσσαλονίκης 79. Είναι η πρώτη εκτός έδρας, εντός έδρας ήττα της Δόξας σε αυτό το δεύτερο γύρο. Όμως επαναλαμβάνω, θα δούμε βέβαια τα αποτελέσματα, πάμε να δούμε τα στατιστικά. 80-80 οι βολές ακριβώς, ίδιο ποσοστό ακριβώς, ακριβώς ίδια νούμερα όπως βλέπετε, 12-15 βολές για τις δύο ομάδες. 57-54 τα τρίποντα, 29-30 τα τρίποντα, 11 παραπάνω τα rebound, σίγουρα είναι ένα στατιστικό που εμπολής θα λέγαμε έκρινε το μάτς. 3 παραπάνω οι assist για την ομάδα της Λευκάδας. Τα κοψίματα 3-2, τα κλεψίματα 8-5 και τα λάθη 12-14. Πάμε να δούμε τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την ομάδα της Λευκάδας. Καλύτερος βάσης στατιστικής αξιολόγησης. Να δούμε ποιος θα βγάλει στατιστική. Ένα λεπτό, θα τον δούμε τώρα. Να είναι ο Διονύσης Κουλίδας. 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. 14 πόντους, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την άλλη πλευρά ο Μαλέσεβιτς. Εκπληκτικό σήμερα. 23 ο Τέντεξ. 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. 25 πόντους, 5 rebound, 2 ασίστ και κανένα κλέψιμο. Λοιπόν, πριν κατεβούμε, από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, επειδή έχει πέσει λίγο και το site της Elite League. Φαίνεται ότι ο Ηρακλής είναι πέμπτος. Παρά την νίκη του σήμερα, νίκη Μήλωνα, επαναλαμβάνω, ήττα Ελευθερούπολης και νίκη Ηρακλή φέρνει δεύτερη την Ελευθερούπολη, τρίτο τον Μήλωνα, τέταρτη τη Μεγαρίδα, πέμπτο τον Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά, νίκη του Πανιωνίου επί του Έσπερου Λαμίας, νίκη του Παπάγου και ήττες της Δόξας, της Μικόνου και του Πανερυθραϊκού, έχουμε 7ο το σχηματάρι, 8ο τη Λευκάδα, 9ο τον Παπάγου, 10ο την ομάδα της Μικόνου. Άρα η Δόξα Λευκάδα θα παίξει με το σχηματάρι στα play-in εκτός έδρας και ο Έσπερος Λαμίας με τον Πανερυθραϊκό πάνε σε play-out. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο με coach Αγγέλου και coach Καλαμπάκο. Σε περίπου 5 λεπτά θα είμαστε ξανά ζωντανά. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
αναγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον coach Ντίνο Καλαμπάκο. 71-79. Πάμε να δούμε το σημερινό μας καταρχάς. Coach, νομίζω το βασικό στοιχείο ήταν τα rebound. Χάσατε αρκετά rebound και είναι το στατιστικό που πιστεύω ότι έγινε την πλάστηκα λίγο προς τον Ηρακλή. Η δική σου άποψη. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι σήμερα ο Ηρακλής ήταν καλύτερος. Ήρθε πιο συγκεντρωμένος, πιο προσιλωμένος. Ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς αντιδράσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά δεν ήταν αρκετό. Ήταν λίγο γιατί. Η προσπάθεια έγινε. Αυτή η ομάδα τελείωσε τη σεζόν και είναι στο στόχο που ήθελε, να φύγει από τα play-out και να σωθεί. Τώρα πάμε και ό,τι καλύτερο έγινε. Είμαι χαρούμενος που μια ομάδα που ανέβηκε έτσι όπως ανέβηκε πέρσι, κατάφερε φέτος διαστηρός και παιδίρου να σωθεί. Ο Τζόρτζεβιτς έχει κάτι σοβαρό, θα λείψει από τα επόμενα παιχνίδια, το γνωρίζουμε αυτό? Νομίζω του χρόνου θα είναι έτοιμος να παίξει. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, εσείς 8η, το σχηματάρι 7ο, Παπάγου 9ο, Μύκονος 10η, Έσπερος Λαμίας και Πανερυθραϊκός σε play-out. Άρα, η Μύκονος έχασε με μεγάλη διαφορά από τον Εύωσμο. Ο Παπάγου κέρδισε, η Δόξα έχασε, ο Έσπερος Λαμίας έχασε στο τέλος, κέρδιζε σε μια φάση, εν τέλει έχασε από τον Πανιόνι και πίσω ο Πανερυθραϊκός έχασε από το σχηματάρι. Πήρε διπλό το σχηματάρι μέσα στον Πανερυθραϊκό. Άρα το σχηματάρι είναι 7ο. Άρα εσείς 4η λογικά, από όσο ξέρω. Για παίζουν τα τελευταία. 11, 12, 13, 14. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος, δεν έχω το κινητό μαζί μου. Νομίζω το ψυχικό κέρδισε. Ο Αμίτας επίσης κέρδισε. Τώρα ο Ηρακλής βγαίνει 5ος. Ο Ηρακλής βγαίνει 5ος, η Μεγαρίδα 4η. Η Ελευθερούπολη δεύτερη, ο Μήλων τρίτος. Από ό,τι είδα, γιατί μέσα στη μετάδοση τώρα όλα αυτά θα τα δεις. Λοιπόν, καταρχάς, 4η λογικά από ό,τι μαθαίνω. Παίζεται play-in με τον Ερμή Σχηματαρίου. Άρα θεωρείς. Ελπίζω να είναι το πρώτο παιχνίδι αυτή τη χρονιά που θα αισθανθούμε άνετα, ήρεμοι και δεν παίζουμε το κεφάλι μας. Ελπίζω να είμαστε καλά. Να το απολαύσουμε και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Και θέλω να μου κάνεις μια πρόβλεψη ποιες ομάδες θα ανέβουν τώρα που τελείωσε η κανονική διάρκεια του προβλήματος. Άνετα, ως ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την κατηγορία. Μια δική σου πρόβλεψη. Τζόγος. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος θα είναι σίγουρος. Το ποιος θα βγει δεύτερος και θα έχει και τις δύο ευκαιρίες στο 1-2 εάν χάσει. Από ό,τι φαίνεται, δεύτερη είναι η Ελευθερούπολη πάντως, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρουμε με ποιον, δεν ξέρουμε πώς είναι τα. Εάν ήταν όλα 1-1, θα σου λέει ότι μεγάλη τύχη θα έχει ο Ηρακλής. Αλλά δεν ξέρω τα. Ασχολιόμασταν από το 6 και κάτω. Πάντως, αν περάσετε το σχηματάρι, θα παίξετε με το δεύτερο, άρα θα παίξετε με την Ελευθερούπολη. Επαναλαμβάνω, αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος. Πάμε Τετάρτη τώρα και βλέπουμε. Να είστε καλά, coach. Θα ζητούμε με ένα κρασί σήμερα. Να βλέπουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια να πάρω τον coach Αγγέλου, γιατί πήγε από την τρία με τους παίκτες του. Θα είμαστε πάλι σε 2 λεπτά. Αν δεν έρθει ο κύριος Αγγέλου, να κάνουμε την αποφώνηση. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Τώρα η Aegean σε πάει και Ντουμπάι. Με νέες απευθείας πτήσεις για να μπορούν όλοι να λένε Ντουμπάι! Αυτό έχω πάει! Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια.
Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Λοιπόν, coach Διονύσης Αγγέλου στο κέντρο του γηπέδου. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πρόβλημα το σημερινό παιχνίδι, coach, που πιστεύεις ότι κρίθηκε. Είδα, έβλεπα και τα rebound, το είπα και στον coach Καλαμπάκο. Ένα κρίσιμο κομμάτι ήταν τα rebound και φυσικά η προσωπικότητα του Μαστρογιαννόπουλου, κατά την άποψή μου, στο τέλος. Εμάς όλα μας τα παιχνίδια στο τέλος κρίνεται από την προσωπικότητα των παιχτών μας. Ο τρόπος με τον οποίο παίζουμε τους αφήνει την ελευθερία να πάρουν την ευθύνη επιθετικά για το πώς θα παίξουν. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό ότι ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο δεχτήκαμε κάποια εύκολα καλάθια και σκόραναν νομίζω 21 πόντους η ομάδα της Λευκάδας. Στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλάξαμε λίγο το σκηνικό και δεν δεχτήκαμε εύκολα καλάθια. Ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι και πιο επιθετικοί. Τελική κατάταξη, από ό,τι είδα, πρέπει να είναι δεύτερη η Ελευθερούπολη. Τρίτος ο δεύτερος ομίλων. Δεύτερος ομίλων, γιατί έχασε η Ελευθερούπολη. Στην ισοβαθμία είναι δεύτερος ομίλων. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα παίξετε με την Μεγαρίδα στο 4-5, με μειονέκτημα έδρας. Πώς το βλέπετε, τώρα νομίζω έχετε και το 2-0 εις βάρος σας. Ναι. Για μας είναι σημαντικό, όπως μέχρι στιγμής παλεύαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, έτσι θα δούμε και εκείνα τα παιχνίδια. Είναι μια δύσκολη αποστολή, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Νομίζω ότι η ομάδα έδειξε και στο μάτσο που παίξαμε στο Ευανόφιο ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με τα Μέγαρα. Θα πάμε να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Δεν κοιτάμε όλα τα παιχνίδια μαζί. Ένα παιχνίδι, να πάμε να σπάσουμε την έδρα των Μεγάρων και μετά να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν ο coach Αγγέλου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω εδώ με τα κοιτάπια μου τουλάχιστον και με τη βοήθεια του από τον basketa.gr και τον Μενέλο Σεβαστιάδη που έγραψε και τα 40 σενάρια. Και στην κορυφή της βαθμολογίας και στο μπάτο της βαθμολογίας, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εδώ, επαναλαμβάνω, αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, με ήττα της Ελευθερούπολης είχαμε ισοβαθμία εκεί και η Ελευθερούπολη έβγαινε δεύτερη. Επαναλαμβάνω, θα το δούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ηρακλής βγαίνει πέμπτος, θα παίξει με τη Μεγαρίδα στο 4-5. Από την άλλη πλευρά, η Δόξα Λευκάδας την Τετάρτη, από ό,τι μαθαίνουμε, θα παίξει εκτός έδρας στο 7-8 στα play-in για την διεκδίκηση στην είσοδο στα play-off. Σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι, ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα εδώ στην Elite League Ρίκος Ντινάν. Από το Μάκη Χριστόπουλο που ήταν στη σκηνοθεσία, την Έφη Τσιμιγκάτου που ήταν στην κάμερα και εμένα το Μάριο Περδικάρη. 71-79, τελικό σκορ εδώ στη Λευκάδα. Καλό σας βράδυ.